Σε πλήρη καταγραφή του εκκλησιαστικού προσωπικού καθώς και των εν ενεργεία κληρικών προχωρούν οι Μητροπόλεις της χώρας απόφαση που αφορά και την Εκκλησία της Κρήτης. Σκοπός της είναι τα στοιχεία των μισθοδοτούμενων που θα συγκεντρωθούν να αποκαλύψουν και τις διπλοθεσίες, ενώ στην διαδικασία καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, επίσκοποι, ιεροκήρυκες, διάκονοι και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι που μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσεως αλλά και των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλουμε να εφαρμόσουμε την 18/22/18/29 κύκλου του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά την απογραφή όλων των μισθοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατ' επέκταση και οι Μητροπόλεις αλλά και οι ενορίες με το εκκλησιαστικό υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούν, καθώς και τους κληρικούς. Η διαδικασία θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ τόσο οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί έχουν ήδη ενημερωθεί για την απογραφή και δεν αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα έως ότου να ολοκληρωθεί. Θα παρακαλέσουμε τους αδελφούς και συλλειτουργούς κληρικούς αλλά και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις απέναντι προς τις υπηρεσίες, στις διευθύνσεις προσωπικού κάθε υπηρεσίας, για να μπορέσει όλη η διαδικασία να τελειώσει, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Να πούμε το εξής, ότι μας ετονίστη από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα πρέπει να γίνει απογραφή για να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην ενιαία αρχή πληρωμών, η οποία θα μισθοδοτεί πλέον τους δημοσίους υπαλλήλους όλων των φορέων ΝΥΠΙΔΕΛΤΑΔΕΛΤΑ και ΝΥΠΙΓΙΟΤΑΔΕΛΤΑ από 1η Νοεμβρίου. Σκόπος αυτής της απόφασης είναι η αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων που υπήρχαν στο παρελθόν, όπως περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι είτε έχουν φύγει από την ενεργή υπηρεσία, είτε ιδιωτεύουν και πληρώνονται από τον κρατικό κορβανά. Από το κράτος αυτή τη στιγμή λαμβάνουν μισθοδοσία 10.000 κληρικοί σε όλη τη χώρα, κατόπιν συμφωνίας της Εκκλησίας τόσο με την κυβέρνηση Παπανδρέου όσο και με την κυβέρνηση Καραμανλή το 1986 και το 2004 αντίστοιχα, που παραχωρήθηκε μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας για τη μισθοδοσία του κλήρου. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο κλήρος δεν πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά από τα ίδια κεφάλαια τα οποία παραχώρησε και τις ίδιες εκτάσεις οι οποίες παραχώρησε στο ελληνικό δημόσιο για τη μισθοδοσία των κληρικών και των αρχιερέων της Ελλαδικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας Κρήτης και των Μητροπόλεων της Εκκλησίας Δωδεκανήσου. Η απογραφή αφορά ακόμα και τους κληρικούς που υπηρετούν στις χώρες του εξωτερικού, στις επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Να γίνουν αναδιαρθρώσεις δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή δεν έχουμε κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν παλιά σε Μητροπόλεις να πάνε σε κάποιους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να γίνει μια. Ακούγεται ότι θα πιθανόν να γίνει κάποιος νέος καλλικράτης, εν είδη καλλικράτη, ένα σύστημα εν είδη καλλικράτη στην Εκκλησία, ώστε να αλλάξουν κάποιες υπαλληλικές θέσεις και κάποιες εφημεριακές θέσεις. Αυτό όμως δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε με επίσημα στοιχεία. Είναι απλώς φήμες οι οποίες κυκλοφορούν.